Είμαστε πάντα στο βράδυ και είμαστε με ένα όμορφο κορίτσι, το οποίο Via Αθήνα, Via Foggia, Via Μιλάνο ξαναγύρισε Αθήνα και το οποίο από ό,τι βλέπω μόλις μας είπε ότι δεν πρόκειται να ξεκολλήσει από εδώ. Ναι, εντάξει. Μας πήρε δουλειές, επάνω που δεν έχουμε, ήρθε η Ιταλίδα από τη Μιλάνο που έπιασε θέση εργασίας. Βρήκε ένα ωραίο παλικάρι δικηγόρο, τον καπάκωσε και αυτόν. Τι άλλο θα μας πάρεις? Τίποτα. Νομίζω ότι εντάξει, είμαι πιο τυχερή από ποτέ. Ναι. Δηλαδή, ναι, μου ήρθαν όλα πολύ καλά τα πράγματα τελικά. Γι' αυτό σας λέω: το πεπρωμένο είναι πεπρωμένο. Προφανώς έπρεπε να μείνω εδώ. Ένα βράδυ σε είδα να κερδίζεις πάρα πολύ εύκολα το blackout. Ναι. Δεν φοβόσουν εκεί που έπιανες τίποτα χέλια ή τίποτα τέτοια. Γέλασα πάρα πολύ. Γέλασα πάρα πολύ. Από τις ωραίτερες εμπειρίες. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι σου βάλαν πάρα πολύ εύκολα πράγματα εκεί, γι' αυτό κέρδισες. Γι' αυτό και εγώ θα σου βάλω μία μάσκα τώρα. Και θα μου φέρουν τρία πραγματάκια τα οποία θα πρέπει να καταλάβεις τι είναι. Okay. Δεν θα σου πω, θα τα δούμε μετά μαζί. Λοιπόν, πήραμε αεροπλάνου. Για να μην έχεις παράπονο. Κορίτσι μου, βοήθησέ με. Για να μην σε στριμώξω. Αυτό. Εντάξει είναι. Okay. Περίμενα, θα σε πάρω από το χεράκι τώρα. Αχ, πρέπει να σηκωθώ, Σε πάρω από το χεράκι, δεν θα σου πω που θα σε πάω. Γεια. Δεν με φοβάσαι τώρα, σε πηγαίνω πουθενά αλλού. Εντάξει, δεν θα βάζα το χέρι μου στη φωτιά. Α, πάλι καλά. Για χαίρομαι. Εσάς. Έλα από εδώ, παιδάκι μου. Οπ, 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 με φοβάσαι. Θα σε φέρω εγώ στη μέση. Και θα σου δείξω. Κάποιο. Ξεκινάμε από αριστερά ή από δεξιά. Γιατί πρέπει να το ζήσω δεύτερη φορά. Από δεξιά, από αριστερά. Από αριστερά. Θα το βάλετε κι εσείς το. Όχι, εγώ δεν το βάζω, δεν το βλέπω. Μα και πούτσα. Μα και πούτσα. Ξέρετε τι πάνε να δει το μα και πούτσα. Με συγχωρείτε. Για να μην μιλήσει τίποτα το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, πάει να πει μα τι βρώμα. Μα τι μυρωδιά. Ναι, τι μπόχα. Αυτό. Τι μπόχα. Ω, ξέρω τι είναι. Πρεπεδιά σε Ιταλίδα. Σαλάμε. Σαλάμε, μπράβο. Ναι, για πιθάντικο. Εδώ. Ωραία. Πρόσεχε, γιατί αυτό περπατάει. Μη. Πρόσεχε. Ρε παιδιά. Α, μυρωδιά. Τι. Αυγά. Αυγά. Το κατάλαβα, μπράβο. Για κάτι που το ξέρεις κι αυτό. Εύκολο. Ευκολάκι, το ξέρεις. Είστε απαράδεκτοι. Είστε απαράδεκτοι. Δηλαδή, τι να πω. Να μην τη βγάλω. Να βγάλω. Τι ήταν το τελευταίο? Πρεζερβατίβο. Πρεζερβατίβο το λέει η Ιταλιάνα. Πρεζερβατίβο, ναι. Πρεζερβατίβο ήταν. Πολλά ήταν. Μα μη συγχωρείς, κακό είναι. Πρώτο, σε προφυλάσσεις από τις ασθένειες, από τις εγκυμοσύνες που δεν θέλεις, ναι. Από αυτό, από εκείνο. Από όλα, από όλα. Από όλα. Από όλα. Ποιος το βάζει όμως, αυτό πρέπει να. Για πες μου λοιπόν, αυτός ο Κωνσταντίνος μας είπε, μας θέλει να μας παντρευτεί. Όχι, θα πάθει κανένα εγκεφαλικό Κωνσταντίνος. Επειδή γενικά δεν μιλάω για εκείνον. Αλλά χαίρομαι όταν μιλάω για εκείνον, για αυτόν τον άνθρωπο. Τον θαυμάζω, ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά εντάξει, όσο είμαστε καλά και είμαστε μαζί, είμαστε πάρα πολύ καλά. Η μαμά του την ξέρεις? Βεβαίως. Α, την ξέρεις τη μαμά του. Η μαμά του είναι, πώς λέμε, η τέλεια πεθερά. Τέλεια πεθερά, αυτό ακριβώς. Αλλά θα έκανες καμιά, θα το έλεγα καμιά. Τι? Κουτανιά Ιταλική. Θα πήγες να τις μαγειρέψεις, θα έκανες τέτοια, όχι, θα έκανες τα άλλα. Είναι φίλη μου, είναι καταπληκτική. Καταρχήν είναι θεά. Πολύ ωραία γυναίκα, κατά πρώτον. Και δεύτερον, είναι πολύ νεανική, οπότε ξέρετε, είναι σαν φίλη μου. Η γονή σου ήταν έτσι? Ναι. Είναι μαζί ακόμα? Όχι. Όχι. Ήταν η μαμά έτσι. Μένει στην Αθήνα? Η μαμά μένει στην Ιταλία, ο μπαμπάς δεν υπάρχει πλέον. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι. Α, γι' αυτό δεν είναι μαζί. Γιατί αλλιώς ήταν σίγουρα. Σε στεναχώρησε αυτό όταν ο μπαμπάς βασικά πρέπει να ήταν νέος? Ήταν πολύ νέος, ήταν 47 χρονών και εγώ ήμουν 9. Ήταν κάτι που με ταρακούνησε τρομερά, αλλά με έκανε πάρα πολύ δυνατή. Γι' αυτό και είμαι. Έπιασα τη ζωή από τα μαλλιά, εγώ και ξέρετε, τα έβγαλα πέρα μόνη μου. Πολύ χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Δηλαδή, μ' αρέσει που τα ακούω πάρα πολύ. Δηλαδή. Αυτό. Οι ωραίες αναμνήσεις μένουν και δεν τις ξεχνάς αυτό. Τις θυμάσαι από 9 χρονών? Πάρα πολύ έντονα, τρομερά. Όλα τα θυμάμαι. Όλα τα θυμάσαι. Mm. Και θα τα πεις και στα παιδάκια σου μια μέρα. Εννοείται αυτό. Θες παιδάκια πολύ? Θέλω, 2 παιδάκια θα τα ήθελα. 2 παιδάκια θα τα ήθελες. Αισθάνεσαι καμιά φορά κουτσούμπολα στην τηλεόραση? Πάρα πολλές φορές. Και καλό είναι αυτό? Δεν μ' αρέσει.
τι να κάνω όμως. Μερικές φορές λέω, συχτήρι, γιατί το είπα αυτό τώρα. Και μου βγαίνει εκείνη τη στιγμή, είσαι σε ένα πάνελ και νιώθεις ότι έχεις μια δύναμη και ότι μπορεί να πεις τα πάντα. Ενώ δεν είναι έτσι. Με το που πέφτει το break, νιώθεις λίγο χαζός καμιά φορά. Και λες, τι το ήθελα και το είπα και τώρα αυτό. Μπορεί να το ακούσει κανένας άνθρωπος και να τον στενοχωρήσεις. Και έχει συμβεί πολλές φορές. Ναι. Αλλά... πολλές φορές, σε κόψτε το, με έχει συμβεί πολλές φορές. Αχ, ναι, το έχω κόψει μου τώρα. Κάνεις την αίτη, μου κάνεις την... Ναι, αλλά να σας πω κάτι, δεν γίνεται. Σε πήρε κανένας να σου πει, δεν το... μου λες στην Φλωρίντα τι μαλακή επειδή. Μία φορά με... μόνο. Α, συνέχεια. Συνέχεια. Και τι λες, συγγνώμη. Δεν το σηκώνω. Δεν το σηκώνεις, ε. Σε θυμάνει πρώτα και μετά, έτσι δεν είναι αυτό. Δεν μάλιστα. Γίνεται. Θα τη φάτε με νεγάκι. Ναι, θα τη φάμε. Θα τη φάμε, έτσι νομίζεις. Πώς. Λίγο θα τη φάμε. Όσο μπούκο. Ναι. Και του χρόνου νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερα. Θα είναι ακόμα καλύτερα. Ναι. Η Μενεγάκη τρώγεται πολύ δύσκολα. Είναι tough cookie που λένε οι Αμερικάνοι. Ναι, τρώγεται πολύ δύσκολα, αλλά και η Ελεονόρα, εντάξει, τώρα να σας πω κάτι. Πραγματικά είναι αυτό το καινούριο, είναι αυτό το φρέσκο, είναι ο κόσμος. Τη λατρεύει ο μεγάλος και ο μικρός. Ο μεγάλος και ο μικρός. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πρέπει να αγωνιστείτε πάρα πολύ σκληρά. Ήδη αγωνιζόμαστε. Πάρα πολύ σκληρά. Πάρα πολύ σκληρά, είστε και μικρά παιδιά. Σου εύχομαι λοιπόν δύο παιδάκια, ένα Κωνσταντίνο και ό,τι καλύτερο θες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.